Απεργούν σήμερα Τρίτη 28 Νοεμβρίου και οι ιδιοκτήτες των παιδικών σταθμών πανελλαδικά, καθώς έχουν να πληρωθούν από το Μάρτιο, ίσως και πιο πριν, δεν γνωρίζω, και είναι ενάντια επίσης στο φορολογικό νομοσχέδιο, διαφωνώντας μεταξύ άλλων και με τον θεσμό των ταντάδων της γειτονιάς, και δεν είναι το μόνο. Γιατί είναι τα χρήματα τα οποία τους οφείλονται, γιατί είναι το φορολογικό, γιατί είναι οι νταντάδες της γειτονιάς, γιατί είναι το σκανάρισμα των παιδιών. Και όσο ψάχνεις μαθαίνεις. Καλημερίζω την κυρία Μαρία Πεπονάκη, η οποία είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών Υπηαγωγείων Ελλάδας. Καλημέρα κυρία Πεπονάκη, πώς είστε? Καλή σας ημέρα, Μαρίνα Πεπονάκη. Α, Μαρίνα. Ωραία. Είμαι μέλος του Συλλόγου Ιδιωτικών Μεγάλων και Μικρών Παιδικών Σταθμών και Νηπιαγωγείων Ελλάδος. Γιατί απεργείτε σήμερα, μεταξύ άλλων, ξέρετε, ανέφερε έτσι 2-3 κουβέντες, είπα για το φορολογικό, για το ότι είσαστε απλήρωτοι από το ΕΣΠΑ, για τις δαντάδες της γειτονιάς, αλλά για πιάστε το λίγο από την αρχή. Βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, δεσμενοί. Είμαστε αναγκασμένοι να κλείσουμε τις πόρτες των σχολείων μας και να μην υποδεχτούμε τους μικρούς μας μαθητές, τα παιδιά μας. Πράξη που ποτέ δεν επιτελέσαμε, ακόμη και όταν λόγοι ανωτέρας βίας, οικογενειακοί λόγοι μας καλούσαν. Όμως, ο κλάδος μας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα που τον προσβάλλουν και τον έχουν αποδυναμώσει τόσο, ώστε πλέον να οδηγείται σε έναν αφανισμό. Σε αυτή μας την προσπάθεια συνοδοιπόροι είναι οι γονείς των παιδιών μας, των μαθητών μας, και γι' αυτό τους ευχαριστούμε θερμά. Το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι οι νταντάδες της γειτονιάς. Ανακοινώνεται ένα πρόγραμμα με ταυτόχρονη αύξηση του κονδυλίου που θεωρείται προκλητική και δυσνόητη για τις δομές μας μετά από δεκαετή μνημονιακή περίοδο, μετά από υγειονομική κρίση, ενεργειακή κρίση και αύξηση των τιμών. Είναι ένα πρόγραμμα που καλεί τον κάθε ενδιαφερόμενο. Τον αποκαλεί επιμελητή, χωρίς εξειδίκευση, χωρίς πιστοποίησης, χωρίς υγειονομικό έλεγχο, να μπορεί στο σπίτι του να φιλοξενεί έως 3 παιδιά διαφορετικών οικογενειών από την ηλικία της γέννησής του, από τη στιγμή της γέννησής του, ως 2,5 ετών, χωρίς κτηριολογικές προδιαγραφές και χωρίς πυρασφάλεια. Τη στιγμή που υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα, οι βρεφονηπιακοί σταθμοί, που τηρούν όλες τις νόμιμες προδιαγραφές, κτηριολογικές, πυρασφάλεια, υγειονομική ασφάλεια, καταρτισμένο προσωπικό που ελέγχεται και υποστηρίζεται στο έργο του από το Δήμο και την Περιφέρεια και που με την καθοδήγηση της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου θεσπίστηκε πρόσφατα το πρόγραμμα Κυψέλη, ένα πρόγραμμα που υποστηρίζει την εκπαίδευση των παιδιών μας κατά την προσχολική τους ηλικία, με τη δυνατότητα της πρώιμης παρέμβασης σε περιπτώσεις που χρήζουν ιδιαίτερη φροντίδα. Μα κυρία Πεπονάκη, μισό λεπτό, κυρία Πεπονάκη. Το πρόγραμμα της γειτονιάς είναι απειρητικό ως προς την ασφάλεια των παιδιών. Μισό λεπτό όμως, κυρία Πεπονάκη, αν έχετε την καλοσύνη, ακούστε με. Από την άλλη, ίσως να μην φτάνουν οι βρεφονιπιακοί σταθμοί. Και από την άλλη, γιατί όχι αν υπάρχουν. Εσείς λέτε, δεν υπάρχει εξειδικευμένο προσωπικό, δεν υπάρχουν κτηριακές υποδομές. Αυτό το γνωρίζουμε από την αρχή, ότι έτσι κινείται το πρόγραμμα. Γιατί θα σας πει κάποιος ότι δίνει και κάποιες θέσεις εργασίας μέσα αυτού του προγράμματος σε ανθρώπους να βρουν δουλειά, και μπορεί να μην είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα. Τι θα του απαντούσατε? Βεβαίως δίνει θέσεις εργασίας, αλλά όχι εις βάρος της ασφάλειας των παιδιών. Δεν μπορούν τα μικρά παιδιά που είναι ανίκανα να εκφράσουν τα προβλήματα, δεν έχουν λόγο να μπαίνουν μέσα σε χώρους χωρίς κτηριολογικές προδιαγραφές, χωρίς πυρασφάλεια, με ανθρώπους ανειδίκευτους, γιατί εμείς γνωρίζετε στα κέντρα μας έχουμε προσωπικό ειδικευμένο που καθημερινά υποστηρίζεται στο έργο του και ελέγχεται από τις διευθύνσεις των δομών. Από ποιους θα ελευθούν αυτοί στην καθημερινότητά τους που αναλαμβάνουν να έχουν παιδάκια διαφορετικών οικογενειών στο χώρο τους σε μια τόσο τρυφερή και ευαίσθητη ηλικία, όσο είναι αυτοί από 0 ως 1 έτους, ως 2,5 ετών, να πούμε.
που λέει το πρόγραμμα. Μάλιστα. Να υπάρξει το πρόγραμμα, να βοηθήσουμε την οικογένεια από τη στιγμή που θα γεννηθεί το παιδάκι, κοντά στη μανούλα, μέχρι την ηλικία που το παιδί θα μπορεί να ενταχθεί στην προσχολική ηλικία σε ειδικά κέντρα. Να βοηθήσει το κράτος, τους διευθυντές, τους ανθρώπους που θέλουν να ιδρύσουν κέντρα, να βοηθήσει για να είναι τα παιδιά να έρχονται με ασφάλεια και να μεγαλώνουν με ασφάλεια. Είναι από τα πρώτα πράγματα που λέμε στους γονείς όταν έρθουν να μας εμπιστευτούν τα παιδιά. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, γιατί τις ελλείψεις σε βρεφορυμπιακούς σταθμούς τις καταγράφουμε κάθε χρόνο, γιατί αυτές οι ατέλειωτες λίστες αναμονής είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί ξέρουμε τι γίνεται με τις ενστάσεις, γιατί ξέρουμε τι γίνεται με τα κλάματα, γιατί ξέρουμε πόσο ζορίζεται η ελληνική οικογένεια, έτσι ώστε να μπορέσει να πάει το παιδί της σε ένα βρεφορυμπιακό σταθμό. Και επειδή τα ξέρουμε όλα αυτά, γι' αυτό ρώτησα και στην αρχή γιατί αντιδράτε με αυτό, δηλαδή τα ντάδες της γειτονιάς. Ας φροντίσει η πολιτεία να ανοίξει περισσότερους βρεφονηπιακούς σταθμούς, δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, έτσι ώστε να μπορεί να καλύπτεται το κάθε ελληνικό νοικοκυριό που αυτή την ώρα αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης και πρέπει να βγει έξω να δουλέψει και η μαμά και ο μπαμπάς, για να μπορεί το παιδί λίγο εκεί να φιλοξενηθεί και με ασφάλεια, όπως λέτε. Βεβαίως. Εμείς θέλουμε να βοηθηθεί η ελληνική οικογένεια, αλλά έχουμε και θέμα υπογεννητικότητας. Να βοηθηθεί και είμαστε σε αυτό το πράγμα πρώτοι μπροστά να συμπαρασταθούμε με το κράτος και να μαζί σε συνεργασία να δοθούν λύσεις. Και ας υπάρξει το πρόγραμμα αυτό, αλλά πρώτα η ασφάλεια των παιδιών. Αυτό είναι το ένα θέμα. Γιατί... Το άλλο είναι θέμα, πολύ σοβαρό. Τα τελευταία τρία χρόνια η παιδική σταθμή είναι σε πολύ δεινή οικονομική θέση. Εξαιτίας και των πολύμινων καθυστερήσεων του επιδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ, έτσι. Και όχι μόνο. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, προσέξτε, αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις, διότι η σύγχρονη οικογένεια αδυνατεί, λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων, να μπορεί να πληρώνει η ίδια τα δίδακτρα. Το περσινό πρόγραμμα έληξε 31 εβδόμων. Πολλές δομές δυστυχώς είναι απληρώτες από τον μήνα Μάρτιο και μεταγενέστερα φτάνουμε τους 7 μήνες. Όλες είναι απληρώτες για τον μήνα Ιούλιο από τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας. Και το φετινό πρόγραμμα ξεκίνησε και πάμε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Μπαίνουμε στο Δεκέμβρη και δεν έχουμε πάρει μία δραχμή. Και ερωτώ και λέω ότι συνάδελφοι αδυνατούν να πληρώσουν τη σύντηση των παιδιών, να ζεστάνουν τα παιδιά, να καταβάλουν μισθούς στους ανθρώπους που δίνουν την ψυχή τους στον καθημερινό αγώνα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών και της φροντίδας των μαθητών μας, να πληρώσουν τα ασφαλιστικά και τα φορολογικά τους, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να βγάλουν ασφαλιστικές φορολογικές ενημερώτες, ενώ το πρόγραμμα ΕΣΠΑ απαιτεί να είσαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος. Τα χρήματα δεν έχουν έρθει ή τα χρήματα έχουν πάει για άλλους σκοπούς? Δεν το γνωρίζουμε. Το κράτος γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζει πλήστα προβλήματα και γι' αυτό όλοι προσπαθήσαμε να στηρίξουμε ένα στον άλλο, να συμπαρασταθούμε. Όμως τώρα πια τίθεται θέμα επιβίωσης. Φτάσαμε στο τέρμα. Έχουμε ηθικά αποδυναμωθεί. Νιώθουμε ότι δεν υπάρχει σεβασμό στο έργο μας. Πόσα σας χρωστάνε, κυρία Πεπονάκη? Πόσα σας χρωστάνε, κυρία Πεπονάκη? Σας είπα, 7 μήνες. Ναι, στο πάνω κάτω. Ανά την Ελλάδα. Ναι, ναι. Για τον μήνα Ιούλιο από το πρόγραμμα εργασίας είμαστε όλοι στην Ελλάδα πλήρωτοι. Και είμαστε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη. Μπαίνουμε στο Δεκέμβρη και είμαστε χωρίς χρήματα. Δεν ξέρω, αλλά είναι και λίγο προκλητικό. Το budget για το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς σε μία βραδιά να ακούσουμε εμείς, να ενημερωθούμε από 250 ευρώ να πηγαίνει 500 και εμείς να μην έχουμε πληρωθεί ακόμη, τόσοι συνάδελφοι να αιμορραγούμε από τον μήνα Μάρτιο. Μα γι' αυτό σας ρώτησε η πολιτεία τι λέει, αν τα χρήματα έχουν έρθει ή δεν έχουν έρθει. Η πολιτεία υποστηρίζει από το Σεπτέμβριο ότι τα χρήματα είναι έτοιμα, θα μπουν. Ότι υπήρξε ένα θέμα. Διότι στο προηγούμενο πρόγραμμα δώσαν περισσότερα βάουτσερ από όσα είχε ο προϋπολογισμός εγκριθεί.
κάνουν απέλπιδες προσπάθειες και η πολιτεία μέσω της κυρίας Ζαχαράκης υποστηρίζει ότι έχει γίνει ένα λάθος. Προσπαθούν, μας υπόσχονται, όμως τώρα δεν μπορούμε άλλο. Προσβάλλεται η αξιοπρέπειά μας, δεν έχουμε άλλη αντοχή. Θέλουμε να είμαστε έντιμοι και υπεύθυνοι σε ό,τι αναλαμβάνουμε και υποσχόμεθα στους ανθρώπους. Αλλά πόσο θα αντέξουμε όταν δεν πληρωνόμαστε τόσους μήνες. Σεβόμενοι πάντοτε την κατάσταση που αντιμετωπίζει το κράτος. Κάνουμε, συμπορευτήκαμε, κάναμε υπομονή, βάλαμε το χέρι στη τσέπη. Δουλέψαμε όλοι χωρίς να πληρωνόμαστε. Αλλά πόσο δεν μπορούμε άλλο. Πάει μήνας Δεκέμβρης. Οι μισθοί διπλασιάζονται. Τα χρέη σωρεύονται. Οι ανάγκες τώρα είναι πιο αυξημένες. Μου κάνει πάντως πολύ μεγάλη εντύπωση να λένε ότι ξέρετε ένα λάθος που δεν μπορούμε να το διορθώσουμε και σκέφτομαι. Το μυαλό μου πάει εκεί. Είναι σε άλλο θέμα, αλλά το μυαλό μου πάει εκεί. Εδώ καταφέρανε με ένα πολύ δύσκολο αλγόριθμο που δεν τον καταλαβαίνει κανένας, πιθανότατα ούτε και ο Αϊνστάιν να τον καταλάβαινε, να κάνουν το εξής. Να φτιάξουν το πώς θα πληρώνουμε το λογαριασμό του ρεύματος μέσα από πράσινα, μπλε, κόκκινα, κίτρινα και φούξια και ό,τι άλλο χρώμα θέλουν, τιμολόγια το ρεύμα. Τα ίδια θα ακούμε ότι δεν θα μπορούν να διορθώσουν το λάθος τους για ένα λάθος περισσινό που δεν μπορούν να το διορθώσουν. Τώρα είναι αυτό, αυτή είναι η δικαιολογία, συγγνώμη δηλαδή. Ακούστε, και μας πάει το μυαλό μας εκεί. Δεν θα ήθελα να φτάσουμε σε τόσο ανήθικες σκέψεις. Θέλω να πιστεύω ότι μέσα από αυτή μας την πράξη... Εμένα η κοινή λογική μου δεν κάνει ανήθικες σκέψεις. Θα μας ακούσουν και θα προσπαθήσουν, γιατί πλέον είναι, αφορά την βιωσιμότητά μας όλο αυτό. Αλλά προσβαλόμεθα, γιατί μπαίνουν αυτές οι σκέψεις στο μυαλό μας. Μάλιστα. Και νιώθουμε ότι δεν μας σέβονται. Mm. Και δεν είναι δυνατόν εμείς που υποσχόμεθα κάθε αρχή της σεζόν στο νέο γονέα ότι θα προσφέρουμε στο παιδί ό,τι καλύτερο και ό,τι περισσότερο μπορούμε μέσα από τη δική μας τώρα, να βρεθούμε σε αυτή τη δυσάρεστη θέση, αν μπορούμε να το κάνουμε. Και μέσα, και μέσα σε όλα αυτά και φορολογικό νομοσχέδιο. Το φορολογικό είναι απειλητικό σε πολλές επιχειρήσεις. Και οπωσδήποτε είχε στο δικό μας κλάδο, που προσπαθεί μετά από μια ενεργειακή οικονομική κρίση, μετά από 8,5 μήνες αθρηστικά που είμαστε κλειστά λόγω πανδημίας, να βρει τα πατήματά του. Γνωρίζετε ότι οι γονείς δεν έστελναν τα παιδιά του σχολείο. Δεν είχαμε παιδιά να δουλέψουμε. Εμποραγούσαμε. Τώρα έρχεται το φορολογικό, είναι για όλους τους ανθρώπους. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι πάλι εκεί θα σκύψουν όλοι να δώσουν λύσεις. Δεν είναι όλο οριζόντια, δεν είναι όλα μία ευθεία γραμμή. Υπάρχουν προβλήματα, υπήρξαν οι φυσικές καταστροφές και υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν στέγη να μείνουν συμπολίτες μας, το καταλαβαίνουμε, να βοηθήσουμε, αλλά να επιβιώσουμε με αξιοπρέπεια. Η απειλή λουκέτο πάνω από το κεφάλι μας, όπως λέτε εσείς, από τη δική σας την πλευρά, πανελλαδικά είναι ορατή για πάρα πολλούς επιχειρηματίες, για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο το χώρο μαζί με το φορολογικό. Είναι πολλά πράγματα μαζεμένα τα οποία σας έκαναν να προβείτε σε αυτή σας την απόφαση και σήμερα. Ναι, και πιστεύτε να κλείσετε με, είναι μια από τις πιο δύσκολες μέρες αυτές, όταν αντί να έχεις να ανοίξεις πόρτες του σχολείου, να υποδεχτείς τα παιδιά, να συμπορευτείς με τους γονείς στην αγωνία τους να πάνε στο πρόγραμμά τους, να τους λες παιδιά πρέπει σήμερα να είμαι κλειστά. Μάλιστα. Είναι μια πρώτη κινητοποίηση, προειδοποιητική κινητοποίηση, κυρία Πεπονάκη, ή είναι κάτι που θέλετε να το συνεχίσετε? Εύχομαι να πάτε μέσα παρακάτω. Εύχομαι μέσα από τα βάση της καρδιάς μου να είναι μία και μοναδική. Μάλιστα. Και να βρεθούν λύσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να μην ξαναμπούμε σε τέτοιες διαδικασίες. Ας πάνε, εγώ το είπα πριν από λίγο, το είπα διαφορετικά, αλλά ας πάνε. Δεν θα ήθελα να περάσει από το μυαλό μου ότι θα χρειαστεί χρονιάρες. Ας πάνε σε μαθηματικούς, ας πάνε στον πολιτικό. Αυτές είναι μέρες χαράς, αγάπης, ελπίδας, ειρήνης. Ωραία. Δεν θέλουμε να προχωρήσουμε σε τέτοιες πράξεις. Λύστε μου ακόμα μία απορία, διότι έχω στη διάθεσή μου μόνο 3 λεπτά. Και εγώ λέω πάρα πολύ απλά, η κυρία Ζαχαράκη και με όποιος άλλος υπουργός, ας πάνε στον μαθηματικό τύπο και στον αλγόριθμο του κυρίου Σκρέκα και στον κύριο Σκρέκα, μπας και μπορέσει να τους διορθώσει και αυτό το λάθος, για να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία και να αποδοθούν και τα χρήματα τα οποία σας οφείλονται από τον Μάρτιο και εσείς δεν μπορείτε να λειτουργήσετε.
απαντήσετε. Στα τρία λεπτά. Να το διακόψω, είναι ακόμη ένα πολύ σοβαρό θέμα που έχει να κάνει με την εφαρμογή του προγράμματος ΕΣΠΑ. Είναι το σκανάρισμα των παρουσιών. Εκεί θα πήγαινα. Εκεί. Κατά την άφηξη και αποχώρηση των παιδιών. Εκεί θα πήγαινα. Γιατί γίνεται αυτό? Ακούστε, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ θέλει να ελέγχει εάν τα παιδιά τα οποία επιδοτεί έρχονται στο σχολείο. Η εφαρμογή είναι δυσλειτουργική, καταναλώνει ημερησίως πολύτιμο χρόνο από το παιδαγωγικό έργο, δημιουργεί άγχος στους γονείς εάν δεν προβούν σε επιβεβαίωση των SMS που πολλές φορές το πρόγραμμα πέφτει, ότι θα καταβάλουν τα χρήματα από την τσέπη τους. Δηλαδή δημιουργεί φοβερό στρες αυτή η κατάσταση, είναι δυσλειτουργικό. Έχουμε ζητήσει σαν σύλλογος αυτό το θέμα να επιληθεί, θερμή παράκληση να το δουν και αυτό οι υπεύθυνοι και να διευκολύνουν το έργο μας, έτσι ώστε ο χρόνος μας να αποδίδεται στο έργο μας, το παιδαγωγικό. Άλλωστε πολλά παιδιά χρειάζεται να απουσιάζουν, είτε γιατί οι μανούλες τους γεννούν, είτε γιατί αρρωσταίνουν. Δεν μπορούμε να έχουμε την απειλή, όχι ήρθες, δεν ήρθες στο σχολείο. Αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό για την οικογένεια να αγχώνεται και για αυτό το θέμα. Και εμείς πάνω απ' όλα. Δηλαδή η οικογένεια δεν πρημοδοτείται εκείνες τις ημέρες που το παιδί λείπει. Εάν το παιδί παρουσιάσει πάνω από 9, αν δεν παρουσιάσει 10 παρουσίες το μήνα, ναι, χρηματοδότηση σταματάει και αυτό τον μήνα. Εάν το παιδί παρουσιάσει, έχει πάνω από 9 δικαιολόγητες απουσίες, θέλει πάντα χαρτί γιατρού. Ωστόσο λέμε, υπάρχουν μητέρες που γεννάνε και επιβάλλεται να σταματήσουν τουλάχιστον για 2 μήνες. Και ειδικά μες στο χειμώνα. Υπάρχουν παιδάκια που έχουν ένα ευαίσθητο ανοσοποιητικό σύστημα και αρρωσταίνουν διαρκώς. Δεν μπορεί ο γονέας να ζει με αυτή την απειλή και εμείς να στρεσάρουμε τους γονείς. Φτάνει πια. Οι άνθρωποι θα φτάσουν, θα φτάσουμε κι εμείς μαζί. Αυτό σημαίνει και παραπάνω έξοδα, γιατί χρειάζεται και προσωπικό το οποίο θα ασχολείται με αυτή τη δουλειά, έτσι δεν είναι? Ή εσείς από μόνοι σας προσπαθείτε? Δεν μιλάω για τα έξοδα, μιλάω για το άγχος. Κάθε μέρα, ανάλογα κάθε συνάδελφος με το ωράριό του, να πρέπει να παρουσιάζει συνέπεια στα σκαναρίσματα. Πόσες φορές έρχονται οι γονείς να πάρουν τα παιδιά τους και το άγχος μας είναι να γίνει το σκανάρισμα αντί να καλημερίσουμε να προλάβουμε τους χρόνους. Είναι τραγικό. Ζητάμε κατανόηση, ανθρωπιά, εντιμότητα. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Άλλωστε το έργο μας το επιβάλλει αυτό, να είμαστε έντιμοι και υπεύθυνοι απέναντι σε ό,τι αναλαμβάνουμε. Αλλά άνθρωποι πάνω απ' όλα. Παλαβοί είμαστε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε Πεπονάκη. Για όλα, μέσα από την καρδιά μου. Τώρα θα πάρουμε τα σχολικά μας να κατέβουμε στην περιφέρεια με αξιοπρέπεια. Ναι. Να παραδώσουμε το ψήφισμά μας στον Περιφερειάρχη. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά. Και αμέσως μετά, περιφέρεια εννοείται στην πλατεία Ελευθερίας, ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία. Τι ώρα ακριβώς θα γίνει αυτό? Στις 10 η ώρα. Στις 10 και μετά η επιστροφή, έτσι, επιστροφή πίσω. Επιστροφή στις δομές μας, ναι. Ωραία. Ναι. Εντάξει, σας ευχαριστώ στις πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ για όλα. Καλημέρα, κυρία Πεπονάκη, και σε εσάς.